Καλημέρα, καλημέρα και καλώς σας βρίσκουμε και αυτό το πρωινό, το πρωινό της Παρασκευής, τελευταία ημέρα της εβδομάδος και είμαστε εδώ για να δούμε όλα τα νέα της ημέρας, μια ημέρα με πλούσια επικαιρότητα, μια ημέρα φυσικά που μοιάζει με χειμώνα, αλλά εν πάση περιπτώσει ο ήλιος μας κάνει να σκεφτόμαστε ότι δεν είναι και τόσο μακριά η άνοιξη, να το δούμε έτσι, γιατί περιμένουμε πώς και πώς έτσι να φύγει αυτός ο χειμώνας, αυτό το κρύο που δεν το αντέχεις και το πρωί, το βράδυ και κατά τη διάρκεια της ημέρας, μη σας πω, και κυρίως να μην έρχονται και αυτοί οι ρηματολογαριασμοί που βαραίνουν κυρίως την ψυχολογία μας, αλλά και την τσέπη μας φυσικά, γιατί δεν θέλουμε να ακούμε για λογαριασμούς. Λέμε ήρθε το αέριο, ήρθε το ρεύμα, δεν ξέρουμε προς τα πού να κάνουμε από το άγχος, βεβαίως το να κάνουμε αυτές τις αποπληρωμές. Μιχάλης Χειμωνίδης στο κεντρικό κοντρόλ στην πόλη του Βόλου, Κώστας Νάτσης στη Λάρισα, Έλενα Κυριαζίδου στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Καλημέρα και σε όλους εσάς που και αυτό το πρωινό θα το περάσουμε παρέα. Παρασκευή και 13 σήμερα ο μήνας και βεβαίως είπαμε ότι είναι μια ημέρα με πάρα πολύ έντονη επικαιρότητα. Και κυρίως έχει επισκιάσει ο θάνατος του τέους βασιλιά Κωνσταντίνου και οι προετοιμασίες για την κηδεία, πολλές ακόμη άλλες ειδήσεις που βεβαίως δεν θα τις αφήσουμε σε καμία των περιπτώσεων, γιατί είναι η καθημερινότητά μας, είναι ο μεγάλος Γολγοθάς που ανεβαίνουμε όλοι μας με όλα αυτά τα καθημερινά προβλήματα. Τώρα βεβαίως θα δούμε και σε τοπικό επίπεδο τι συμβαίνει, τι γίνεται και ανά τον κόσμο φυσικά, με πάρα πολλά αναλυτικά ρεπορτάζ, όπως κάνουμε άλλωστε κάθε μέρα εδώ στην παρέα της τηλεόρασης Άστρα. Όπως είπαμε καιρικά, σήμερα θα έχουμε ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της Θεσσαλίας, είναι το θετικό φυσικά, και μάλιστα σχετικά καλές θερμοκρασίες και για την εποχή. Για παράδειγμα, 12 με 13 στη Λάρισα και έχουμε 0 βαθμούς αυτή την ώρα, 2 βαθμούς πάνω από το 0 ο Δομοκός, 10 όμως η μέγιστη. Και θα έχουμε έτσι και ένα βροχερό Σαββατοκύριακο, όπως όλα δείχνουν στον Δομοκό. Τρίκαλα Καρδίτσα, ένας βαθμός πάνω από το 0 και την καλημέρα μας στη Δυτική Θεσσαλία. 12 η μέγιστη θερμοκρασία για σήμερα. Λίγο βροχερό θα είναι έτσι το Σάββατο για τη Δυτική Θεσσαλία, ωστόσο κάπως καλύτερη Κυριακή. Βέβαια φαίνεται ότι η επόμενη εβδομάδα θα είναι η εβδομάδα με αρκετές βροχές σχεδόν σε όλη την Θεσσαλία. Επίσης, να πούμε ότι 6 βαθμούς πάνω από το 0 η πόλη του Βόλου, 12 η μέγιστη, αλλά λόγω υγρασίας προφανώς η αίσθηση θα είναι έτσι για πιο χαμηλή θερμοκρασία. Όπως για παράδειγμα, τώρα έχει 6, αλλά η αίσθηση λέει σαν να είναι 3 βαθμοί μόλις πάνω από το 0. Φαίνεται λοιπόν ότι έτσι θα έχουμε ημέρες βροχερές από την ερχόμενη εβδομάδα, αλλά εν πάση περιπτώσει ας περάσουμε καλά το Σαββατοκύριακο και έχει ο Θεός από την ερχόμενη εβδομάδα. Με τη βοήθεια τώρα του Μιχάλη Χειμωνίδη, πάμε να ρίξουμε μια ματιά, να δούμε τι γίνεται με τα πρωτοσέλιδα τοπικών εφημερίδων και φυσικά το site του σταθμού μας astra.tv.gr για να δούμε και τα νέα της ημέρας. Τη Λάρισα ο Κώστας πάντως, την Παρασκευή 13 πρώτου στην κοπή πίτας του Γένεσης Θεσσαλίας. Οδικό έργο από τη Σκιάθεο έως Κουναργίες και κυκλικό κόμβο στην περιοχή Ακρόπολη, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός. Νέα γραμμή Βόλος Έδρας από το ΚΤΕΛ επηρεαστικών γραμμών του νόμου Μαγνησίας. Και συνάντηση πρόδρομου Εφετζιόγλου με Μητροπολίτη Δημητριάδουσα και Αλμυρού, κύριο Ιγνάτιο. Αυτά είναι τα μορφότερα ορεινά χωριά της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας. Και Εφημερίδα Ελευθερία, κόντρες για τις κορίνες. Επίσης, ολοκληρώνεται η πώληση των σούπερ μάρκετ AES Αγορά. Και όπως είπαμε, τα παίρνει ο Σκλαβενίτης. Θρυνεί η ιατρική κοινότητα της Λάρισας με το θάνατο του Γιώργου Παρούτογλου, θα πούν πολλά περισσότερα σε λίγο. Επίσης, τελεσίδικα, αθώος ο μηχανοδηγός του ΟΣΕ. Και νέα ασφαλτόστρωση στο δρόμο Στόμιο Ομόλιο και ακριβένουν λόγω ΦΠΑ τα τεστ για τον κορονοϊό. Και βλέπετε πάνω δεξιά και θα έχουμε και ελεύσεις το Σαββατοκύριακο, τόσο ο κύριος Αρβανίτης, όσο και ο κύριος Βενιζέλος. Εφημερίδα Κόσμος, 1180 νέοι κάδοι για τα απορριμματοφόρο, αντικαθίστανται οι μη λειτουργικοί από τον Δήμο Λαρισαίων. Σπύρα ρήμαζε όλη τη χώρα, όπως φυσικά και τη Θεσσαλία. Αύξηση αυτοκτονιών η Θεσσαλία στις περιοχές με υψηλά νούμερα. Πέθανε ο γιατρός Γιώργος Παρούτογλου. Θλίψη στη Λάρισα και όχι μόνο θα πω εγώ. Εφημερίδα Ταχυδρόμος, πήρα αμελία πάνω από 600.000 ευρώ. Εξαρθρώθηκε συμμορία που έδρασε και στην περιοχή μας φυσικά. Με ανησυχεί μακρά προεκλογική περίοδος, λέει ο κύριος Βενιζέλος. Όπως είπαμε, θα βρεθεί για την παρουσίαση του βιβλίου του στην Λάρισα. Και επαγγελματίας οδηγείται
στην καταστροφή. Και μοίραζαν, λέει, αγκαλιές σε γυναίκες και άρπαζαν χρυσαφικά από το λαιμό τους. Αν κάποιος σας πει, α, Σοφία, μου έλειψες, πόσο καιρό έχω να σε δω, πόσα χρόνια, και αρχίζει και σε αγκαλιάζει, κάτι άλλο είναι προφανώς, γιατί αν δεν το γνωρίζεις, δεν είναι σίγουρα ούτε φίλος, ούτε γνωστός, ούτε μακρινός συγγενής. Πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί αρπάζουν ό,τι βρούνε. Μέσα στην αγκαλιά είναι τόσο εκπαιδευμένοι που λέει μέσα σε δευτερόλεπτα μπορούν να σου ξεκουμπώσουν ένα κολλιέ, μια αλυσίδα κτλ. Πολύ μεγάλη προσοχή. Πάμε τώρα με τη βοήθεια του Μιχάλη Χειμωνίδη να ανοίξουμε και πάλι την πρωινή ατζέντα, να δούμε όλα τα θέματα της ημέρας. Να ξεκινήσουμε από τις προετοιμασίες για το τελευταίο αντίο στον τέος βασιλιά Κωνσταντίνο την ερχόμενη Δευτέρα. Από ό,τι φαίνεται, πάρα πολύ γαλαζοέματοι θα φτάσουν για το τελευταίο αντίο, αλλά και πολύ γαλάζοι λένε οι πληροφορίες. Άρα καταλαβαίνετε ότι θα είναι στραμμένο το βλέμμα προφανώς στην κηδεία του Κωνσταντίνου, του τέους βασιλιά την ερχόμενη Δευτέρα. Αλλά από την άλλη θα είναι τα βλέμματα στραμμένα για το ποιοι τελικά θα παραστούν στο τελευταίο αντίο. Προετοιμασίες και στο Τατόι. Δεν ξέρω γιατί έπρεπε να περάσει τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα προκειμένου να καθαρίσουν το Τατόι, ακόμη και κορμούς δέντρων αποκαμμένα έτσι από τη φωτιά που ξέσπασε εκεί στο Τατόι. Και βεβαίως μιλούμε για ένα δάσος, δηλαδή πρέπει να καθαριστεί πάρα πολύ μεγάλο μέρος για να μπορέσουν να γίνουν έτσι, να γίνει η κηδεία, γιατί όπως είπαμε θα έρθουν πάρα πολλοί από όλο τον κόσμο προκειμένου να παραστούν στην κηδεία. Βασιλείς, πρίγκιπες κτλ. Τώρα, να πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ και να δώσουμε κάποιες λεπτομέρειες, έτσι κάποια τελευταία νέα γύρω από την κηδεία και τις προετοιμασίες. Η οικογένεια του τέος βασιλιά Κωνσταντίνου έκανε αυτοψία στο Τατόι το πρωί σήμερα. Εκεί όπου ο τέος βασιλιάς Κωνσταντίνος θα ταφείωσε ιδιώτης δίπλα στους προγόνους του που επίσης ταύτηκαν στο Τατόι. Τα μέλη της πρώην βασιλικής οικογένειας αποχώρησαν από το κτήμα του Τατοίου μετά από μια μισή ώρα στο χώρο. Υπενθυμίζεται πως οι στενοί συγγενείς του τέος βασιλιά πήγαν στο κτήμα του Τατοίου προκειμένου να ενημερωθούν για την πορεία των εργασιών, αλλά και για τους χώρους στους οποίους θα τελεστεί ταφή και θα βρίσκονται οι υψηλοί καλεσμένοι από Ελλάδα και εξωτερικό. Την ίδια ώρα με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι εργασίες στο σημείο που βρίσκονται οι βασιλικοί ταφοί στο Τατόι, προκειμένου οι περιβάλλοντες χώροι να είναι έτοιμοι για την ερχόμενη Δευτέρα 16 Ιανουαρίου, που θα πραγματοποιηθεί η ταφή του τέος βασιλιά Κωνσταντίνου. Στο καθιερωμένο πάντως briefing, ο Γιάννης Οικονόμου ρωτήθηκε αν οι γιοι του τέος βασιλιά Κωνσταντίνου ζήτησαν να αποδοθούν τιμές αρχηγού κράτους στον πατέρα τους. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε πως πρώτα απ' όλα ο Πρωθυπουργός προσωπικά έχει συλληφθεί τα παιδιά και τη σύζυγο του εκλειπώντος. Όλο το τελετουργικό προέκυψε από συζητήσεις και συνεννόησεις σε πολύ καλό κλίμα με την οικογένεια και υπήρχε απόλυτη κατανόηση στις ευαισθησίες της κάθε πλευράς. Για τη διαφωνία του, Αντώνη Σαμαρά είπε ότι δεν σχολιάζει τις απόψεις του πρώην Πρωθυπουργού, αλλά πρόσθεσε: Η ελληνική δημοκρατία είναι όριμη και μας δίνει τη δυνατότητα να αντιμετωπίζουμε χωρίς κομπλεξισμούς ζητήματα που άπτονται της ιστορίας. Ερωτηθείς γιατί θα εκπροσωπηθεί η κυβέρνηση στην κηδεία, απάντησε: Ο τέος βασιλιάς είναι ένα δημόσιο πρόσωπο και είναι πιθανό να είναι παρόντα στην κηδεία του αρχηγού ξένων κρατών. Θα τηρηθεί το πρωτόκολλο και όλα θα τηρηθούν όπως αρμόζει, είπε ο κύριος Οικονόμου. Τώρα, να δώσουμε κάποιες έτσι τελευταίες πληροφορίες. Είπε ο Βασίλης Ομπαντίδης στο ρεπορτάζ ότι χθες βρέθηκε η σύσσωμη οικογένεια εκεί για να δουν αν όλα πάνε καλά με τις προετοιμασίες. Ένας μήνας, λέει, ένας χρόνος και τέσσερις δεκαετίες μεσολάβησαν από το θάνατο της μητέρας του Φρυδερίκης και φυσικά και του θανάτου του τέους βασιλιά. 7 Φεβρουαρίου, λέει, του 1981, όταν η πρώην Βασιλομήτωρ πέθανε από έμφραγμα στην Ισπανία. Και φυσικά ζήτησε ίδια να ταφεί στο Τατόι. Υπήρξε τότε ειδική άδεια που δόθηκε από την κυβέρνηση του Γεωργίου Ράλη προκειμένου να γίνει η κηδεία στο Τατόι. Από τότε φυσικά πάρα πολλά έχουν αλλάξει όπως καταλαβαίνετε. Να πούμε ότι ο ίδιος ο ταφείος ιδιώτης, όπως ακούσαμε και στο ρεπορτάζ, γιατί αυτό προβλέπει το άρθρο 4 παράγραφος 7 του Συντάγματος, τίτλοι λέει ευγένειας και διάκρισης, ούτε απονέμονται ούτε αναγνωρίζονται σε Έλληνες πολίτες, όπως αναφέρεται σε αυτό. Να πούμε ότι η εξόντια που ακολουθεί θα γίνει στις 12 το μεσημέρι της ερχόμενης Δευτέρας, παρουσία όπως όλα δείχνουν και του Αρχιεπισκόπου, του κ. Ιερώνυμου. Μπορούν, λέει, να συμμετέχουν και άλλα πρόσωπα της Ιεράς Συνόδου, εάν το επιθυμούν. Εδώ τώρα το πρόβλημα που υπάρχει και το κόλλημα είναι εάν τελικά θα έχουν την επίσημη ενδυμασία, γιατί αυτό θα σημαίνει και κάτι άλλο, όπως λένε φυσικά. Θα προσδίδει μάλλον μια, έτσι θα λέγαμε, μεγαλύτερη επισημότητα και θα αλλάξει και το χαρακτήρα της τελετής. Οπότε ακόμη δεν έχει γίνει γνωστό εάν θα έχουν την επίσημη έτσι αμφίεση ή όχι.
Επίσης, αν και τυπικά δεν προβλέπεται λαϊκό προσκύνημα, σε περίπτωση λήπου ο λαός μεταφερθεί νωρίτερα στο παρεκκλήσι του Αγίου Ελευθερίου δίπλα στη Μητρόπολη, καλείς να θα εμποδίσει εκείνους που επιθυμούν, λέει, να προσκυνήσουν. Η ταφή θα γίνει στο πρώην βασιλικό κτήμα, στο Τατόι που βρίσκεται στο κημητήριο της τέως βασιλικής οικογένειας. Στο σημείο έχουν ξεκινήσει να εργάζονται πυρετοδός, ειδικά συνεργεία για την απομάκρυνση, όπως πούμε, ακόμη και κορμών δέντρων από την πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει. Τον Αύγουστο του 2021, παρακαλώ πολύ, έχει περάσει πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, επαναλαμβάνω. Όπως πούμε, η οικογένεια επισκέφθηκε χθες και το Τατόι. Να πούμε ότι την κυβέρνηση θα εκπροσωπήσει, τα λέγαμε και χθες, υπουργός πολιτισμού, η κυρία Αλίνα Μενδώνη. Η οικογένεια επέλεξε ένα ιστορικό γραφείο τελετών. Πρόκειται για τον Γιανακόπουλο που βρίσκεται στο Κολωνάκι. Και βεβαίως να πούμε ότι οι επίσημοι που θα παρευρεθούν στο παρεκκλήσι δεν θα είναι περισσότεροι από 200. Για πρακτικούς κυρίως λόγους. Η οικογένεια θέλει να παρευρεθούν όσα άτομα χωρούν καθήμενα στον εσωτερικό της Μητρόπολης, ενώ έλαβε υπόψη και την απειλή διασποράς του κορονοϊού. Θα τηρηθεί, λέει, πάντως το ένα αυστηρό πρωτόκολλο, ανάλογα με το αξίωμα του καθενός, και έτσι θα καθοριστεί και το πού θα καθίσουν. Δηλαδή, αν είσαι βασιλιάς, αν είσαι πρίγκιπας, θα πάει έτσι υπουργός και πάει λέγοντας. Τώρα, στην Αθήνα έρχονται, όπως έχει γίνει ήδη γνωστό, ο βασιλιάς Ισπανίας Φίλιππος με τη σύζυγό του Λετίθια. Η Λετίθια, μάλιστα, είναι από τις γυναίκες οι οποίες ποτέ δεν παίρνουν απαρατήρητες και είναι οι πιο γνωστοί ενδεχομένως ανά τον κόσμο, έτσι κυρίως για την ενδυμασία κτλ. Καταλαβαίνετε, θα έχει και άλλο ενδιαφέρον lifestyle για αυτούς που θέλουν φυσικά να δουν από κοντά βασιλείς κτλ. Από την άλλη, βεβαίως, έρχονται για έναν άλλο λόγο, ούτε για το γάμο κάποιου παιδιού, και μιας και λέω για το γάμο κάποιου παιδιού, η μικρότερη κόρη του τέως βασιλιά ήταν να κάνει το γάμο εν μέσω πανδημίας. Προέκυψε ο κορονοϊός, αναβλήθηκε, ήταν αυτό το καλοκαίρι να πραγματοποιήσει τον γάμο της. Τώρα δεν ξέρουμε αν τελικά θα γίνει, λόγω βεβαίως και των εξελίξεων με τον πατέρα της. Η μητέρα του βασιλιά και αδελφή του θανόντος Σοφία βρίσκεται από την προηγούμενη Πέμπτη εδώ, ήρθε απευθείας από την Ιταλία, είχε μεταβεί και στην κηδεία μάλιστα του Πάπα Βενέδικου, όπως καταλαβαίνετε. Και όπως αντιλαμβάνεστε, θα έρθουν πάρα πολύ εδώ. Το παρόν θα δώσει και ο εξόριστος πρώην βασιλιάς Ισπανίας Χουάν Κάρλος. Επίσης στην Ελλάδα έχουν ήδη μεταβεί δύο κόρες της Σοφίας, οι πριγκίπισσες Έλενα, συγγνώμη, και Κριστίνα της Ισπανίας. Πάρα πολλοί βασιλείς, πάρα πολλοί πρίγκιπες, πάρα πολλοί θα βρεθούν εδώ, όπως καταλαβαίνετε, για το τελευταίο αντίο. Και θεάθησαν χθες και μέλη της οικογένειας του τέως βασιλιά στο Κολωνάκι για τα τελευταία ψώνια για την ερχόμενη Δευτέρα. Αυτά όσον αφορά και στην κηδεία. Είπαμε ότι έχει συζητηθεί πάρα πολύ για το αν τελικά κάποιοι πρέπει να πάνε, αν έπρεπε να γίνει δημοσία δαπάνη, αν έπρεπε λοιπόν να ταφεί πολύ διαφορετικά και όσοι ιδιώτης. Υπάρχουν και αυτοί που λένε, μα όχι, δεν γίνεται, αφού το Σύνταγμα δεν το προβλέπει. Εν πάση περιπτώσει, ο άνθρωπος να έχει φύγει από την ζωή, να γίνει η κηδεία την Δευτέρα, έτσι, γιατί έχει σκορπίσει και θλίψη στην οικογένειά του. Πάει να υπάρχει σεβασμός και στην ίδια του την οικογένεια. Τώρα πάμε στα δικά μας, πάμε να επιστρέψουμε, να αφήσουμε τον τέος βασιλιά, γιατί επικρατούν πάρα πολλά προβλήματα. Έχουμε στρίψει το βλέμμα στην κηδεία και έχουμε ξεχάσει άλλα πράγματα, όπως η τσέπη μας και η ακρίβεια. Όσοι από εμάς έχουμε πάει στα μάρκετ τις τελευταίες ημέρες και δει με τη νέα χρονιά, έχουμε καταλάβει ότι πάρα πολύ μεγάλες ανατιμήσεις προϊόντων, ευρείας μάλιστα κατανάλωσης, ένα απίστευτο πράγμα σε πολλά προϊόντα, όπως είπε, λέγαμε και χθες, απορρυπαντικά, γαλακτοκομικά και όχι μόνο, και δεν ξέρουμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Δηλαδή, συνεχώς έχουμε αυξήσεις, έτσι, σε προϊόντα. Πώς θα τα καταφέρουμε, ένας Θεός ξέρει. Και έχουμε βέβαιως να αντιμετωπίσουμε και τους υπέρογκους λογαριασμούς. Πάμε να δούμε ένα ρεπορτάζ που έχει να κάνει με την ακρίβεια φυσικά και τα πολλά λεφτά που πρέπει να δώσουμε. Αν έχεις να δώσεις, ρυθμίζεις σε διαφορετική περίπτωση και μέχρι να πληρώσεις τη ρύθμιση έρχονται και νέα ποσά. Ανακοινώθηκε το μεσημέρι από την Ελστάτ ο πληθωρισμός για το Δεκέμβριο του 2022 και όλες οι ενδείξεις συγκινούν στο συμπέρασμα ότι είναι σε χαμηλότερα επίπεδα από αυτόν του Νοεμβρίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι το εν λόγω στοιχείο που θα ανακοινώσει η Ελστάτ είναι και κομβική σημασία για την έναρξη της διαδικασίας για τον κατώτατο μισθό, αφού ένα μέρος της επιχειρηματολογίας των συμμετοχόντων στη διαδικασία θα στηριχθεί στο μέσο πληθωρισμό που θα έχει διαμορφωθεί το 2022. Σύμφωνα με τις ενδείξεις που υπάρχουν στην αγορά, θα συνεχιστεί η τάση που θέλει τις τιμές στην ενέργεια να επιβραδύνονται. Αλλά οι τιμές στα τρόφιμα και γενικά στα είδη πρώτης ανάγκης πραγματικά βρίσκονται εκτός ελέγχου.
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ένα νέο κύμα αυξήσεων σε βασικά είδη βρίσκεται σε εξέλιξη και θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του μήνα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα έρθει κι άλλο κύμα. Ο πληθωρισμός που ανακοινώνεται σήμερα θα είναι κάτω από το 8,5% του Νοεμβρίου. Να σημειωθεί ότι το υψηλό του έτους ήταν 12,1% τον Ιούνιο. Σε μέσα επίπεδα, όπως όλα δείχνουν, θα διαμορφωθεί για το 2022 στο 9,5% έως 9,7% χαμηλότερα πάντως από το 9,9% που περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εξέλιξη είναι ένα ακόμη κύμα αυξήσεων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, έγιναν ή προγραμματίζονται ανατιμήσεις σε σειρά προϊόντων που θα έχουν ακόμη και διψήφιο ποσοστό ενδεικτικά. Παιδικές πάνες έως 30%, απορρυπαντικά έως 30%, ξηραφάκια έως 30%, ζυμαρικά έως 25%, καθαριστικά σπιτιού έως 18%, τυριά μπισκότα έως 16%, ζωοτροφές έως 15%, ελαιόλαδο έως 14% και ρύζι 13%. Αναλυτές πάντως σημειώνουν ότι η σημαντική αποκλιμάκωση του πληθωρισμού θα ξεκινήσει τη στιγμή εκείνη που θα μειωθούν οι όγκοι των πωλήσεων και η βιομηχανία αλλά και γενικότερα η εφοδιαστική αλυσίδα, δι' διαχρονική πτώση στους τζίρους της. Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Δεκέμβριο με βάση τα στοιχεία της Eurostat που ανακοινώθηκε την περασμένη Παρασκευή διαμορφώθηκε στο 7,6%. Στα τρόφιμα τρέχει με διπλάσια ταχύτητα, υπερβαίνοντας το 15%. Τα φτωχά νοικοκυριά πάντως πλήττονται πολλαπλάσια από την ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ, από ό,τι τα πιο ευκατάστατα και αυτό διότι οι πρώτοι ξοδεύουν μεγαλύτερο μέρος ως ποσοστό του εισοδήματός τους για αγορές ειδών πρώτης ανάγκης. Αυτά λοιπόν όσον αφορά και το θέμα των τροφίμων και την αύξηση και ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά τώρα. Να πούμε βεβαίως ότι έχουμε πολλά θέματα ανοιχτά, γιατί δεν είναι μόνο, επαναλαμβάνω, αυτό το θέμα της αύξησης των τροφίμων. Έχουμε και ένα σωρό άλλους λογαριασμούς έτσι να πληρώσουμε τώρα. Νέα προφυλάκηση για την Ρούλα Πισπυρίγκου, για το θάνατο των άλλων δύο παιδιών, πέραν φυσικά της Τζορτζίνας, αλλά επέστρεψε και πάλι στη φυλακή. Με κλάματα, λέει, δέχθηκε την πρόταση του δικαστηρίου, μάλλον των εισαγγελικών αρχών, διότι δεν έπεισε στην απολογία της και έτσι λοιπόν συνεχίζεται η προφυλάκησή της. Για την Εύα Καϊλή συνεχώς έρχονται νέες πληροφορίες στο φως της δημοσιότητας. Η ίδια είπε ότι ήξερα ότι υπάρχουν χρήματα στο σπίτι, δεν ήξερα όμως την προέλευσή τους. Είχε πάρα πολύ καλές σχέσεις με τον Μπατζέρη ο σύζυγός μου. Δεν ρωτάγα και πολλά, ήθελα να το χρησιμοποιήσω γιατί επειδή ήμουν εγώ η αντιπρόεδρος στην Βουλή και έτσι λοιπόν δεν θα μπορούσαν να ελέγξουν ενδεχομένως στο σπίτι μου. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η ίδια προσπαθεί, το λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες, να πετάξει από πάνω της την ευθύνη. Δεν ξέρω, ο σύζυγός μου γνωρίζει κτλ. Για ποιον λόγο, λέει, μετά έδιωξες τα χρήματα από το σπίτι και μάλιστα μέσω του πατέρα σου. Δεν γνώριζε κάτι ο ίδιος. Ίσως όταν άνοιξε τη βαλίτσα στο ξενοδοχείο να κατάλαβε τι ακριβώς είχε συμβεί. Έχει προβλήματα υγείας, μην ανακατεύεται τον πατέρα μου. Όλα μα όλα τα ξέρει ο Τζόρτζι, ο σύζυγός μου, λέει η ίδια. Εν πάση περιπτώσει, στις 19 του μήνα αποφασίζουν εκ νέου για αν θα συνεχιστεί ή όχι η προφυλάκησή της. Τώρα, να πούμε βεβαίως ότι μέσα σε όλα αυτά έχουμε να αντιμετωπίσουμε και τις πολλές ιώσεις. Η ήρεμη δύναμη πάντοτε, είτε του κορονοϊού είτε της έκτασης των ιώσεων, δεν είναι άλλος από τον Διευθυντή Πνευμονολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου και καθηγητή, τον κύριο Κωνσταντίνο Γουργουλιάνη, με τον οποίο κάναμε χθες σχετικές δηλώσεις. Πάμε να δούμε τι λέει ο ίδιος για τον κορονοϊό, τι λέει φυσικά και για τις ιώσεις και γιατί δεν πρέπει να ανησυχούμε. Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο καθηγητής πνευμονολογίας κ. Γουργουλιάνης σχετικά με την έξαρση ιώσεων αλλά και γρήπης, ο οποίος τόνισε πως η ίδια εικόνα ήταν και το 2015. Θα έλεγα να μην ανησυχούμε. Αυτό που θυμίζει η εποχή αυτή, οι εβδομάδες αυτές, θυμίζουν την εποχή προ-κορονοϊό. Εάν το συγκρίνουμε με πέρυσι, δηλαδή την εποχή που ήμασταν κοινωνικά αποστασιοποιημένοι και φορούσαμε μάσκα, έχουμε πολύ περισσότερες τώρα λοιμώξεις του αναπνευστικού. Αν το συγκρίνουμε το 2017, το 2018 και τα προηγούμενα χρόνια, είμαστε σε ίδια επίπεδα. Μπορεί λίγο παραπάνω, αλλά πρέπει να θυμίσω, γιατί τα ξεχνάμε, ότι το 2015-2016 πεθάνουν από γρήπη στην Ελλάδα 195 άτομα. Ευτυχώς ακόμα είμαστε σε μονοψήφιο αριθμό. Δεν μπορώ να κάνω εκτίμηση πώς θα φτάσουμε, αλλά αν σας πω λιγάκι τι γίνεται το τελευταίο διάστημα, έχουμε τις τελευταίες δύο εβδομάδες μια ταχεία άνοδο των κρουσμάτων γρήπης. Αυτό το παρακολουθούμε και στη Βόρεια Ευρώπη που πέρασε. Αυτή η γρήγορη αύξηση στην Ευρώπη συνοδεύτηκε από γρήγορη μείωση. Προηγήθηκε το κύμα αυτό εκεί πέρα. Άρα περιμένουμε αυτό λιγάκι να εκτονωθεί τις επόμενες εβδομάδες.
Ο RSV, που επίσης τον μάθαμε τώρα και τον μάθετε κι εσείς και τον μετράμε, μάλλον είναι σε κάμψη και στην Ευρώπη και στην πατρίδα μας. Τα ίδια λένε και τα στοιχεία του ΕΟΔΗ. Και μένει ο κορονοϊός, ο οποίος συνεχίζει την ίδια πορεία που είχε. Η πορεία του ήταν μεγάλοι άνθρωποι με συνοσηρότητες, αυτοί να μπαίνουν στο νοσοκομείο. Άρα έχουμε λοιμώξει του αναπνευστικού από πολλούς άλλους ιούς. Επομένως, το κοκτέιλ, από ό,τι ξέρω, γίνεται με 2-3 ποτά μόνο. Εδώ στην περίπτωσή μας, λέω τον όρο που χρησιμοποιούν συνήθως τα κανάλια. Το κοκτέιλ εδώ είναι από πολλά, από πολλούς άλλους ιούς που δεν ξέρουμε, αδενοϊούς, ρινοϊούς, άλλους κορονοϊούς, οι οποίοι κάνουν λοιμώξεις με υψηλό πυρετό. Για τον υγιή αυτό σημαίνει ξάπλα στο σπίτι με μια κουβέρτα και ζεστά και αντιπυρετικά. Για τον ασθενή που είναι ευάλωτο σημαίνει επικοινωνία με τον γιατρό του, τροποποίηση της αγωγής, εκτίμηση αν έχει κάποιο παράγοντα βακτηριακό για να πάρει άλλη θεραπεία και ίσως κριτήρια για να πάει στο νοσοκομείο. Άρα λοιπόν στην πρωτοβάθμια φροντίδα είναι το πρόβλημα. Με ήπια νόσο είμαστε προετοιμασμένοι στα νοσοκομεία να περάσουμε έτσι μερικές εβδομάδες ακόμα, μπορεί και παραπάνω από μήνα. Και έτσι θα πάει η κατάσταση για αυτό το χειμώνα. Θυμίζει κανονικότητα, θυμίζει εποχή προπανδημίας. Πότε όμως θα πρέπει κανείς να ανησυχήσει και να απευθυνθεί στον θεραποντα γιατρό του? Η πληρότητα στην κλινική, θα πρέπει να σας πω ότι το προηγούμενο διάστημα, τους προηγούμενους χειμώνες προπανδημίας, με 26 κρεβάτια είχαμε 40-45 ασθενείς, φιλοξενίες σε άλλα τμήματα. Τώρα δεν έχουμε ούτε 26 ακόμα. Γι' αυτό με βλέπετε. Δεν λέω ότι δεν πρέπει να προετοιμαστούμε. Εμείς κάνουμε τη δουλειά μας για να αντιμετωπίσουμε 2 μήνες αρκετά περιστατικά. Αλλά σε αυτή τη φάση η κατάσταση είναι ελεγχόμενη. Θα έλεγα ότι αν έχει κάποιες συνοσηρότητες ή είναι μεγάλης ηλικίας, με το που κάνει πυρετό να απευθυνθεί άμεσα. Αν είναι υγιής, ισχύουν οι οδηγίες που δίναμε παλιά. Μπορεί να μιλήσει με τον οικογενειακό του γιατρό, αλλά η λογική είναι να περιμένει σπίτι, να πάρει αντιπυρετικά και αν δεν πέφτει ο πυρετός με αντιπυρετικά και κρατάει πάνω από 3 μέρες, θα πρέπει τότε να πάει στο γιατρό. Επίσης, να σας πω ότι τώρα, επειδή έχουμε όλοι ένα οξύμετρο σπίτι που μας έμεινε από τον κορονοϊό, θα μπορεί να παρακολουθεί και την οξυμετρία του, που δεν το είχαμε παλιά αυτό. Και αν δούμε ότι πέφτει ή έχει δύσπνοια από αυτό που είχε πριν, όλοι έχουν μετρηθεί και πριν, τότε νομίζω επίσης πρέπει να πάει στο γιατρό. Ο κ. Γουργουλιάνης συστήνει σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού εμβόλιο τόσο για τη γρήπη, όσο και για τον κορονοϊό. Αυτά λοιπόν, έτσι και με το θέμα των ιώσεων, η ψυχραιμία, έτσι αν επιμένουν τα συμπτώματα και αν υπάρχουν προβλήματα υγείας, λογικό είναι να πρέπει να απευθυνθούμε άμεσα με τον θεράποντα γιατρό μας. Πάμε λοιπόν σε διαφημίσεις, επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά, έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε εδώ στην πρωινή ατζέντα, κυρίως τοπικά νέα και βεβαίως αναμένοντας και τα δικά σας τηλεφωνήματα, όπως κάνουμε άλλωστε κάθε μέρα εδώ στη φιλόξενη παρέα της τηλεόρασης Άστρα. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή στην πρωινή ατζέντα, επιστροφή στα θέματά μας και πόσα μηνύματα πραγματικά μου λένε «Μα είναι δυνατόν, πόσο πια θα αυξηθούν τα προϊόντα» και λογικό είναι και μιλούμε για προϊόντα ευρείας κατανάλωσης που τα χρειαζόμαστε στην καθημερινότητά μας. Κάθε φορά που πας βλέπεις αύξηση το ένα, αύξηση το άλλο. Δεν αντέχουμε πια τόσες πολλές αυξήσεις, λογικό είναι γιατί δεν αντέχει η τσέπη μας, έτσι, σε καμία των περιπτώσεων. Τώρα, πάμε να δούμε απάτη σε βάρος ενός βολιώτη, πόσο μεγάλη προσοχή πρέπει να έχουμε τα μάτια μας, 14, να προσέχουμε τα πάντα. Δεν δίνουμε προσωπικά στοιχεία επίσης, παίρνει ο άλλος τηλέφωνο. Θα αλλάξουμε, λέει, την κινητή τηλεφωνία, σύνδεση. Λες εσύ τώρα όλα τα προσωπικά σου στοιχεία, δεν χρειάζεται. Αν θέλεις οποιαδήποτε άλλη εταιρεία, πας στο φυσικό κατάστημα. Λίγο πολύπλοκο αυτό το κάνεις μέσω τηλεφώνου και κυρίως δεν δίνουν προσωπικά στοιχεία, έτσι. Και ιδιαίτερα κωδικούς τάξης net. Ακούω κάποιος που λέει, ναι, να σου δώσω, τι να δώσω κωδικούς τάξης net. Δηλαδή, ό,τι πιο προσωπικό υπάρχει, να σου τεινάξουν τα πάντα στον αέρα. Πολύ μεγάλη προσοχή λοιπόν. Πάμε να δούμε πώς μας εξαπατούν δυστυχώς. Δύο δράστες φερόμενοι ως εκπρόσωποι τηλεφωνικής εταιρείας με έδρα πόλη του εξωτερικού κρίθηκαν ένοχοι από το τριμελές πλημελιωδικείο Βόλου για απάτη από κοινού και κατά εξακολούθηση. Εξαπάτησαν βολιώτη επιχειρηματία ως εκπρόσωποι δίθεν διάσημης ηθοποιού του Χόλιγουτ, συγκεκριμένα της Άμπερ Χέρτ, και το απέσπασαν 6.000 ευρώ. Προσποιήθηκαν ότι δίθεν θα έτρεχαν οι διαδικασίες για επένδυση σχετικά με επιχειρήσεις της διάσημης ηθοποιού στην Ελλάδα. Πιο ειδικά πρόκειται για έναν ανδρά υπήκον Ιγυρίας και μια γυναίκα. Οι κατηγορίες που τους αποδίδονται είναι ότι έπεισαν τον 35χρονο βολιώτη επιχειρηματία να επενδύσει δίθεν σε επιχειρήσεις στα ελληνικά νησιά. Οι δύο δράστες τελικά τον έπεισαν να δώσει το μεγάλο ποσό. Για μία ακόμη φορά, πάντως από την τοπική ένωση καταναλωτών, η προτροπή προς τον κόσμο είναι να προσέχει ειδικότερα τις συναλλαγές μέσω διαδικτύου. Λοιπόν, έχουμε μία ακόμα περίπτωση από τις απάτες που γενικά ονομάζονται Νιγηριανές απάτες, όπου σε αυτή την περίπτωση οι καταναλωτές, οι πολίτες δέχονται μηνύματα τα οποία τους υπόσχονται κάποιες κληρονομιές από το εξωτερικό
ή τους υπόσχονται ότι μπορούν να βοηθήσουν σε κάποιες επενδύσεις ή να βρουν κάποιες δουλειές ή θέσεις εργασίας στο εξωτερικό. Όλες αυτές τις περιπτώσεις λοιπόν ζητούν, επικοινωνούν με τους πολίτες, όπως είπαμε υποσχόμενοι διάφορα πράγματα, και μέσα από την πορεία της συζήτησης και της επικοινωνίας τους καταφέρνουν να τους δώσουν ή να βάλουν σε λογαριασμούς τους κάποια χρηματικά ποσά, έτσι ώστε να προχωρήσει, ξέρω εγώ, η επένδυση ή η συναλλαγή κλπ. Δυστυχώς πολλοί άνθρωποι είναι αρκετά προχωρημένες οι απάτες αυτές, γίνονται πιστευτοί στις επαφές που έχουν με τους πολίτες και έτσι πάρα πολλοί πέφτουν στην παγίδα και καταθέτουν κάποια χρήματα, περισσότερα ή λιγότερα. Έχουμε ακούσει και για μικρά ποσά, δηλαδή από 500 και 1000 ευρώ, αλλά και περισσότερα ποσά, μέχρι και 30.000 ευρώ, καταθέτουν σε λογαριασμούς, οι οποίοι βέβαια είναι λογαριασμοί του εξωτερικού, που είναι πάρα πολύ δύσκολο, εφόσον κατατεθούν πλέον, ακόμα και με καταγγελίες ή με διεθνές συμφωνίες, είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιστραφούν τα χρήματα. Επομένως, θέλει ιδιαίτερη προσοχή, η ηλεκτρονική απάτη έχει επεκταθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Κανένας λοιπόν δεν θέλει, ας έχουμε αυτό στο μυαλό μας, κανένας δεν θέλει να μας δώσει χρήματα, ούτε υπάρχουν εύκολα χρήματα στο ίντερνετ. Οι περισσότερες περιπτώσεις, μάλλον όλες, θέλουν να μας αποσπάσουν χρήματα παρά να μας δώσουν. Όπως αποκαλύφθηκε πάντως, οι ιδιοκτικές αρχές στην Ελλάδα επικοινώνησαν και με μάνατζερ της ΧΕΤ στο Hollywood, ο οποίος επεσήμανε προς τις ελληνικές αρχές ότι τόσο ο ίδιος όσο και οι ηθοποιός δεν γνωρίζουν τίποτα για το θέμα. Αυτά λοιπόν, πολύ μεγάλη προσοχή, έτσι, γιατί δυστυχώς απάτες ακόμη και για μια μπλούζα μπορεί να αγοράσεις, για οτιδήποτε. Δίνεις προσωπικά στοιχεία και σου εξαφανίζουν χρήματα από τους λογαριασμούς. Πάρα πολύ μεγάλη προσοχή λοιπόν. Πάμε σε μια πολύ πολύ θλιβερή είδηση, πραγματικά, γιατί όλοι εμείς που ξέραμε την περιπέτεια που περνούσε, είχαμε αυτήν την ελπίδα, ακόμη και την περασμένη εβδομάδα που βρέθηκα στο Γενικό Νοσοκομείο μιλώντας με φίλους του, είχα αυτή την ελπίδα ότι θα τα καταφέρει. Δεν τα κατάφερε όμως. Ο διευθυντής της γαστρεντερολογικής κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου, ένας άνθρωπος ταγμένος πραγματικά στο καθήκον, ο Γιώργος Παρούτογλου, που πέρα πραγματικά από ένας άνθρωπος που έχουμε κάνει αρκετά ρεπορτάζ, είτε ανάδειξης προβλημάτων των γιατρών, είτε φυσικά και το έργο τους, έτσι που θέλαμε να αναδείξουμε μέσα από τα ρεπορτάζ, ήταν ένας καλός φίλος, το βλέπουμε έτσι, και κατάλαβα λοιπόν ότι είχε αμέτρητους φίλους και εν ζωή το καταλάβουμε αυτό για τον Γιώργο Παρούτογλου. Ήταν και προσωπικός γιατρός της μαμάς μου και πόσες φορές την έχει χειρουργήσει και πόσες φορές χρειαστήκαμε τις συμβουλές του και πόσες φορές κάναμε αυτές τις αμέτρητες συζητήσεις. Δυστυχώς, στο τελευταίο χρονικό διάστημα έδινε μια τεράστια μάχη. Μια μάχη με τον καρκίνο που τελικά δεν τα κατάφερε. Ένας άνθρωπος που βοήθησε τόσους πολλούς να διαφύγουν κάθε κίνδυνο, να τους κάνει καλά, δεν κατάφερε όμως δυστυχώς να κερδίσει τη δική του μάχη. Ωστόσο, έχει κερδίσει κάτι άλλο. Έχει κερδίσει τη βαθιά πραγματικά εκτίμηση, σεβασμό όλων ημών. Ένα έργο απίστευτο που έχει αφήσει και στα δύο νοσοκομεία, και το Γενικό και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, χειρουργήσει πάρα πολλούς και στα δύο νοσοκομεία. Αλλά είχα δώσει μία υπόσχεση στον ίδιο, την οποία την κρατάω σφιχτά μέσα μου και θα το κάνω, θα είναι ένα από τα επόμενα ρεπορτάζ που θα κάνω, μία παρουσίαση της γαστρολογικής κλινικής. Γιατί ο ίδιος είχε κάνει τα πάντα προκειμένου να την αναβαθμίσει, να δώσει τον καλύτερο του εαυτό για τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Και λέγαμε εν μέσω πανδημίας να κάνουμε ένα αφιέρωμα για την κλινική. Του το είχα υποσχεθεί. Δεν ήξερα όμως ότι δεν θα προλαβαίναμε να το κάνουμε αυτό το ρεπορτάζ, γιατί θα τον προλάβαιναν άλλα προβλήματα υγείας. Έφυγε χθες αθόρυβα, όσο και αν ήταν εκοφαντικός ο ήχος του θανάτου του σε όλους εμάς, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο που νοσηλεύονταν το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ο Γιώργος Παρούτογλου, που επαναλαμβάνω, είχε εκατοντάδες φίλους, έχει βυθίσει φυσικά στο πένθος τη σύζυγό του, την αγαπημένη του Μαργαρίτα, την κόρη του. Ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας, τα βαθιά συλληπιτήρια στην οικογένεια, να ξέρουν λοιπόν
ότι είχαν ή έχουν, γιατί οι άνθρωποι που μένουν πάντα μέσα μας δεν φεύγουν ποτέ από τη ζωή, έναν εξαίρετο πραγματικά πατέρα, σύζυγο, αλλά και επιστήμονα. Αλλά, πώς λέμε, πας στο νοσοκομείο και όταν σου συμπεριφέρονται τόσο καλά ένας γιατρός, και δεν έχουν και αυτό το τουπέ ότι είμαι κάποιος, είμαι ο διευθυντής, είμαι ο καθηγητής, γιατί το έχουμε δει και αυτό δυστυχώς να συμβαίνει, και σε αντιμετωπίζουν σαν να είσαι ένας απλός φίλος του και φίλος σου, και να σου κάνει και το αστείο, σε χαλαρώνει, κάνει και το πρόβλημά σου να φαίνεται πιο μικρό όταν ο ίδιος σε χαλαρώνει. Τέτοιος άνθρωπος ήταν ο Γιώργος Παρούτογλου. Ένας άνθρωπος που ξέχναγε τους τίτλους, ξέχναγε ότι είναι διευθυντής στο Γενικό Νοσοκομείο, ξέχναγε ότι είναι ένας επιστήμονας. Ένιωθε μέσα σε όλους εμάς ότι είναι ένας απλός άνθρωπος που απλόχερα ήθελε να προσφέρει. Έτσι θα το θυμόμαστε πάντα, με αυτό το πλατή χαμόγελο, τον προβληματισμό που είχε, αλλά και την απίστευτη αγάπη για το επάγγελμά του. Μου λέγαν ταγμένος μέχρι το τέλος. Μέχρι το τέλος ήταν εκεί για να βοηθά τους ανθρώπους, παρότι ήξερε ότι και ο ίδιος αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας. Η είδηση για το θάνατο του διευθυντή της γαστρολογικής κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου, Γιώργου Παρούτογλου, που έφυγε από τη ζωή στα 66 του χρόνια σήμερα το πρωί, σκόρπισε τη θλίψη στον ιατρικό και όχι μόνο κόσμο της Λάρισας. Ο γιατρός έχασε τη μάχη με τον καρκίνο και άφησε την τελευταία του πνοή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της πόλης, όπου νοσηλεύονταν και ειδικότερα στη χειρουργική κλινική. Ο θάνατός του σκόρπισε θλίψη στην οικογένειά του, σε συγγενείς αλλά και αμέτρητους φίλους. Ήταν ένας εξαίρετος επιστήμονας, ταγμένος στο καθήκον του, στην επιστήμη του, που άξια υπηρέτησε για δεκαετίες. Ο Γιώργος Παρούτογλου έδωσε γενναία μάχη με τον καρκίνο, όπου δυστυχώς σήμερα το πρωί δεν τα κατάφερε και έφυγε αθόρυβα. Με την απουσία του όμως να είναι ήδη μεγάλη, ως γιατρός αλλά και ως άνθρωπος. Καθώς όλοι έχουν να πούν ένα καλό λόγο για τον ίδιο, που καθημερινά στην κλινική του Γενικού Νοσοκομείου έδινε τον καλύτερο του εαυτό και τους ασθενείς του. Θα τον θυμόμαστε πάντοτε με αγάπη, ως έναν άριστο επιστήμονα αλλά και άνθρωπο, τόσο μέσα από το έργο του, όσο και μέσα από τα πολλά ρεπορτάζ για την ανάδειξη του έργου των γιατρών αλλά και των προβλημάτων στον χώρο της υγείας. Καλό ταξίδι, γιατρέ. Καλό ταξίδι, φίλε Γιώργο Παρούτογλου. Έτσι θα τον αποχαιρετήσουμε πραγματικά. Γιατί ήταν ένας πραγματικός φίλος για εκατοντάδες, επαναλαμβάνω, ασθενείς, πολίτες, ανθρώπους που απλά τον γνώριζαν γιατί είχε ένα καλό λόγο να πει για όλους. Θα λείψει πάρα πολύ από την οικογένειά του προφανώς, αλλά και από το ίδιο το Γενικό Νοσοκομείο, από μια κλινική που την είχε κάνει κόσμημα, και είναι σίγουρο ότι έχει αφήσει ένα απίστευτο έργο στο Γενικό Νοσοκομείο. Θα το θυμόμαστε όλοι πραγματικά με αγάπη και συγκίνηση. Πάμε να αλλάξουμε θέμα, πάμε στα τηλέφωνά μας. Καλημέρα σας. Ακριβή μου Σοφούλα, καλημέρα, ο Στέφανος από τα όμορφα Τρίκαλα. Καλημέρα στα πανέμορφα Τρίκαλα, στα όμορφα, γιατί πραγματικά είναι μια πάρα πολύ όμορφη πόλη. Μου έλεγαν κάτι φίλοι που ήρθαν από την Αθήνα και επισκέφθηκαν τα Τρίκαλα, μα καλά, λέει, πόσο όμορφη πόλη είναι αυτή. Πολύ μου αρέσει που κάποιοι δεν την ήξεραν την πόλη των Τρικάλων, τη γνώρισαν, και φυσικά ιδιαίτερα τα Χριστούγεννα, που είναι ένας χειμερινός χριστουγεννιάτικος προορισμός. Τα πανέμορφα Τρίκαλα τι κάνουν σήμερα? Ήλιο έχουμε σήμερα, Σουφουλά. Ήλιο, ήλιο με δόντια βέβαια, γιατί εντάξει είναι χειμώνας, χειμωνιάτικο το σκηνικό του καιρού. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν πτωούμαστε εμείς, είναι Παρασκευή σήμερα. Ακολουθεί ένα Σαββατοκύριακο που το περιμένουμε πώς και πώς να χαλαρώσουμε, να κάνουμε και τις βόλτες μας, γιατί ο καιρός θα είναι σχετικά καλός. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι έχουμε διάθεση να πούμε και τραγούδι, Βεβαίως θα πούμε τραγούδι, Σοφούλα. Το τραγούδι το επέλεξε η κυρία Πολυξένη και θέλει να το κάνει αφιέρωση στον πατέρα της. Βεβαίως, και από εμάς λοιπόν την καλημέρα μας και σε όλους τους τηλεθεατές, τον κύριο Αχιλέα και την οικογένειά του, που την Κυριακή κόβουν και την πίτα εκεί στο σύλλογο του Αλκαζάρ στην Κιβωτό στις 11 το πρωί. Και επίσης την αγαπημένη Βάνα, την Τριανταφυλιά, που σήμερα οικογενειακός είναι μπροστά από την τηλεόραση και παρακολουθούν άστρα. Στην αγαπημένη κυρία Μίνα, την κυρία Σοφία, τον κύριο Γρηγόρη, σε όλους τους τηλεθεατές εδώ, την Ανθή βεβαίως, που μάλλον πρέπει να έχει πιάσει δουλειά ήδη η Ανθή μας. Καλημέρα λοιπόν σε όλους τους τηλεθεατές, το αγαπημένο Αερινό εκεί, τη Θεία Θεοδόρα και το Θεό Γιώργο, αφιερωμένο το τραγούδι σε όλους πραγματικά με αγάπη. Και στην κυρία Τούλα και στον κύριο Θανάση Κούτρα στη Γερμανία. Που είναι βροχερός λέει ο καιρός εκεί, βρέχει στη Γερμανία λέει ο καιρός Κούτρα σήμερα. Πάμε στο Φούλα. Πάμε να τα ακούσουμε βέβαια. Κοινή σάνατα λέει, κοινή σάνατα, κοινή σάνατα σιά αμώ πουλά, κοινή σάνατα.
κύριε Στέφανε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το όμορφο τραγούδι, για την διάθεση που μας αλλάξατε εδώ στην πρωινή ατζέντα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Ομοίως, ομοίως σε όλο τον κόσμο, Σοφουλά. Να είστε καλά, να είστε καλά. Την αγάπη μας, τα όμορφα τρίκαλα. Να παρακολουθούμε και αγαπημένη σπηλιά Κισάβου, χιονάκισα ψηλά. Και έβλεπα έτσι και τον Όλυμπο, γιατί από το σπίτι μου βλέπω και Όλυμπο και ο Κισάβο. Και ο Όλυμπος είναι πραγματικά κατάλευκος μέχρι τους πρόποδες. Είχαμε να δούμε αυτή την εικόνα, νομίζω πρώτη φορά τη βλέπουμε τόσο χιονισμένη, για φέτος μιλάω. Γιατί δεν έκανε δάκι τέτοιες καιρικές συνθήκες που να έχουμε χιονιάδες τόσο έντονο, μάλλον καιρικά φαινόμενα. Να λοιπόν, και αγαπημένο Καρπενήσι ηλιόλουστο, κάπως έτσι θα πάει λέει το Σαββατοκύριακο, με σχετικά καλό καιρό και με βροχές όπως πούμε την ερχόμενη εβδομάδα. Πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα, πάμε να επιστρέψουμε στα τοπικά μας νέα, να δούμε τι γίνεται με την αντικατάσταση των κάδων απορριμμάτων. Δυστυχώς είχαμε πάρα πολύ μεγάλη καθυστέρηση στην προμήθειά τους, δεν υπάρχει ευθύνη φυσικά της Δημοτικής Αρχής, αλλά πολλά πράγματα πήγαν λάθος από την πανδημία, από τα υλικά που δεν υπήρχαν. Εν πάση περιπτώσει έφτασαν, πάνω από 1000 κάδοι θα αντικατασταθούν στην πόλη της Λάρισας. 160 ήδη από αρχές του Δεκέμβρη έχουν τοποθετηθεί καινούργιοι κάδοι. Να τους προσέχουμε όμως γιατί είναι δική μας περιουσία, έτσι. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ, τι λέει και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος. Στην αντικατάσταση παλαιών και κατεστραμμένων κάδων απορριμμάτων προχώρησε σήμερα το πρωί Δήμος Λαρισαίων, ύστερα από 2 χρόνια καθυστέρησης λόγω κολλήματος προμηθευτή. Σήμερα το πρωί συνεχίζεται αυτή η επιχείρηση αντικατάστασης των παλιών και κατεστραμμένων κάδων ή σπασμένων κάδων με τους νέους, τους οποίους γνωρίζετε όλοι ότι κάναμε πάρα πολύ καιρό να τους παραλάβουμε, γιατί ενώ ο διαγωνισμός είχε ξεκινήσει από τις αρχές του χρόνου το 2021, εν τούτης ο προμηθευτής ζητούσε συνέχεια παρατάσεις γιατί αντιμετώπιζε δυσκολίες στην εξέβρεση των υλικών. Από τον Δεκέμβριο άρχισε σταδιακά η παράδοση των κάδων και πλέον η Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης έχει μπει σε αυτή τη διαδικασία τους ώστε να αρχίσει να αντικαθιστά. Έχουν αντικατασταθεί ήδη πάνω από 160 κάδοι. Σιγά σιγά επεκτηνόμαστε και σε όλες τις περιοχές και πραγματικά όπου θα υπάρχει κάδος ο οποίος δεν είναι λειτουργικός, ο οποίος είναι καταστραμμένος, ο οποίος είναι σπασμένος, όλοι αυτοί οι κάδοι θα αντικατασταθούν και πλέον θα έχουμε μια κανονικότητα όσον αφορά τη λειτουργία της αποκομιδής, των κάδων, της καθαριότητας και είναι πάρα πολύ πιο εύκολο και την υπηρεσία να κάνει πιο καλύτερα τη δουλειά τους. Όπως εξηγήσει και ο κ. Παναγιώτης Ντάης, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, συνεχίζει την επιχείρηση αντικατάσταση των παλιών και κατεστραμμένων κάδων απορριμμάτων στη Λάρισα. Έχουμε πει ότι πάμε να κάνουμε την πόλη μας πιο καθαρή. Πέρα από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε, βλέπετε ότι σιγά σιγά αρχίζουν όλα να βαίνουν καλώς, να πάμε σε ένα άλλο επίπεδο και βέβαια είμαστε εδώ και θα συνεχίσουμε. Να σημειωθεί ότι από τον περασμένο Δεκέμβριο άρχισε σταδιακά η παράδοση των κάδων και πλέον η Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης μπήκε σε αυτή τη διαδικασία έτσι ώστε έως στιγμής να έχουν αντικατασταθεί πάνω από 160 κάδους. Αυτά με τους κάδους. Καλημέρα και στην αγαπημένη κυρία Νίκη. Πώς στεναχωρήθηκα, λέει, με τον γιατρό. Θερίζει ο καρκίνος. Συμφωνώ απόλυτα μαζί της. Πολλοίς κόσμος φεύγει και νέος και άνθρωποι που έχουν ακόμη να δουν προσφέρουν πάρα πολλά. Και κρίμα είναι και μεγαλύτερες ηλικίες που φεύγουν τόσο άδικα από την ζωή πραγματικά. Και κάποιοι ταλαιπωρούνται και πάρα πολύ και για πάρα πολλά χρόνια. Πριν πάμε να δούμε το επόμενο ρεπορτάζ, παρακολουθούμε live εικόνα που μας δείχνει ο Μιχάλης Χειμωνίδης, Κιάθος, Κοπελό, τα πανέμορφα νησιά των Βορείων Σποράδων που τόσο πολύ αγαπάμε. Και βεβαίως όσο περνάει και ο καιρός, τόσο τον ερευόμαστε και περισσότερο. Εγώ είμαι καλοκαιρινός τύπος, δεν τον αγαπώ και τόσο πολύ το χειμώνα, αλλά εν πάση περιπτώσει έχουμε τέσσερις εποχές του χρόνου, αν μη τι άλλο. Οπότε πρέπει να έχουμε υπομονή για να έρθει και το καλοκαιράκι να απολαύσουμε τις όμορφες παραλίες των νησιών των Βορείων Σποράδων και όχι μόνο. Πάμε να αλλάξουμε θέμα, πάμε να δούμε νέες συμβάσεις έργων στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και τον Περιφερειάρχη Κώστα Αγοραστό και πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας στο Βόλο βρέθηκε σήμερα ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και υπέγραψε συμβάσεις έργων. Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας στις δηλώσεις του επεσήμανε χαρακτηριστικά. Υπογράψαμε σήμερα μία σύμβαση και κατασκευή ενός κυκλικού κόμβου πάνω στον δρόμο αυτό, στην περιοχή Ακρόπολης, σε ένα σημείο το οποίο είχαμε επισημάνει ότι υπήρχε πρόβλημα στην κυκλοφοριακή ρύθμιση και ιδίως κατά τους καλοκαιρινούς καλοκαιρινή περίοδο, καλοκαιρινούς μήνες, υπήρχε τεράστια επικινδυνότητα. Ένα μεγάλο έργο, 1,5 εκατομμύριο ευρώ, το οποίο έρχεται να προσθεθεί στα άλλα έργα που κάνουμε, τα πεζοδρόμια, εκεί όπου υπάρχει
ελεύθερος χώρος, έχουμε πεζοδρομήσει, θα αναβαθμιστεί ο φωτισμός, αλλά και ταυτόχρονα και θα υπάρξουν παρεμβάσεις στα ρέματα τα οποία υπάρχουν στην περιοχή. Και προχωράμε σε έργα τα οποία αναμορφώνουν όλο το νησί. Και βέβαια, μεγάλο έργο είναι το κέντρο υγείας το οποίο κάναμε, το ασθενοφόρο το οποίο στείλαμε εκεί από το ΕΚΑΒ, το αεροδρόμιο το οποίο είπαμε το έχουμε αναβαθμίσει, αλλά και συνεχίζουμε και με άλλα έργα τα οποία, για τα οποία συνεργαζόμαστε με τον Δήμαρχο αλλά και με τους Δημάρχους διαχρονικά στο νησί που είχαμε αυτά τα χρόνια. Και βέβαια το νησί πλημμύριζε. Γι' αυτό και κάναμε το μεγάλο αντιπλημμυρικό έργο, το οποίο ήταν 4,2 εκατομμύρια ευρώ. Και ερχόμαστε σήμερα και εντάσσουμε άλλο ένα μεγάλο έργο στην περιοχή 3.720 για να ολοκληρώσουμε την αντιπλημμυρική προστασία. Μιλάμε για έργα ουσίας, έργα αναβάθμισης της ποιότητας, έργα προστασίας των ανθρώπων και των ανθρώπινων περιουσιών, αλλά και αλλαγή ταυτότητας πλέον του νησιού, το οποίο έχει αλλάξει κατηγορία ποιότητας ζωής. Εν τω μεταξύ, το μεσημέρι σήμερα από το κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας έγινε και η κοπή της Βασιλόπιτας, παρουσία του Περιφερειάρχη, της Αντιπεριφερειάρχη κυρίας Κολυνδρίνη και των συνεργατών τους. Οι ευχές δόθηκαν για ένα 2023 γεμάτο υγεία και δύναμη για όλο τον κόσμο. Αυτά λοιπόν, να και τα όμορφα μετέωρα που παρακολουθούμε από ψηλά. Πόσο όμορφη αυτή η εικόνα, αγαπημένη Σκύρος. Εν τω μεταξύ, βλέπω πάρα πολλές περιοχές με συννεφιά σήμερα. Εντάξει, είναι το χειμωνιάτικο σκηνικό του καιρού σε πάρα πολλές περιοχές. Και πάμε σιγά σιγά σε διαφημίσεις. Επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά. Έχουμε τόσα πολλά ακόμη να δούμε από την τοπική μας επικαιρότητα. Ένα γεμάτο μισάωρο εδώ στην πρωινή ατζέντα με αυτήν την όμορφη εικόνα από τη Σκύρο. Διαφημίσεις. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή στην πρωινή ατζέντα. Να και τα όμορφα τρίκαλα, τα ηλιόλουστα τρίκαλα που μας έλεγε νωρίτερα και ο κύριος Στέφανος, πανέμορφη πόλη. Και φυσικά, όπως έκανε και μια ανάρτηση πριν από λίγη ώρα ο κύριος Στεφάνης Τακούδης, ο μετεωρολόγος, αυτές οι καιρικές συνθήκες που δεν συνάδουν με την εποχή φυσικά, γιατί Γενάρη μήνα δεν θα περίμενε τέτοιες καιρικές συνθήκες, αλλά αυτή λέει, η σχετική καλοκαιρία θα συνεχιστεί σχεδόν μέχρι το τέλος του μήνα, που επαναλαμβάνω δεν είναι φωσιολογικές τιμές για την εποχή, αλλά ίσως λέει δούμε κάτι χειμωνιάτικο τις τρεις τελευταίες ημέρες έτσι του μήνα. Περιμένουμε προς το παρόν, ας απολαύσουμε. Θα δούμε λέει και 15-16 βαθμούς Κελσίου την ερχόμενη εβδομάδα, οπότε ας απολαύσουμε αυτές τις καλές πραγματικά καιρικές συνθήκες. Συνέδριο Θεολογίας στην πόλη του Βόλου, πάμε να δούμε το σχετικό πολύ πολύ σημαντικό ρεπορτάζ. Χθες έγινε η έναρξη των εργασιών του Διεθνούς Θεολογικού Συνεδρίου με τη συμμετοχή 400 ατόμων στη Μητρόπολη Δημητριάδος. Το συνέδριο αναμένεται να διαρκέσει μέχρι και την Παρασκευή 15 του μήνα. Πρόκειται για το Διεθνές Θεολογικό Συνεδρίο της Διεθνούς Ορθόδοξης Θεολογικής Ένωσης με θέμα Ιεραποστολή και Ορθόδοξη Εκκλησία. Το συνέδριο φιλοξενείται στο Βόλο από την Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών και διεξάγεται στην αγγλική γλώσσα. Κεντρικός ομιλητής του συνεδρίου είναι ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κορέας κ. Αμβρόσιος. Αποτελεί μια εμβληματική προσωπικότητα της Ορθόδοξης Ιεραποστολής και της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Διασποράς. Σε μια σύναξη όπου η Ορθοδοξία καλείται να γονιμοποιήσει μια ανοιχτή δημόσια θεολογία, να πραγματώσει στην πράξη την ενότητα μέσα στην ποικιλία, κάτι που αποτελεί ένα από τα αρχαίγωνα χαρακτηριστικά της, εικονίζοντας έτσι την αρχιετυπική τριαδική ενότητα, καθώς, όπως μας έχουν δείξει επιφανείς Ορθόδοξοι θεολόγοι της εποχής μας, ο τριαδικός τρόπος υπάρξεως κατανοείται από την πατερική θεολογία ως είναι εν κοινωνία, ως είναι εν διαλόγου. Εκατοντάδες εκκλησίες, παρεκκλήσια, εξοκλήσια και μοναστήρια δείχνουν τη θρησκευτική ταυτότητα του λαού και του τόπου. Ενώ η αναφορά στην Αγία Σοφία, τη Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία και στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, πρωτεύουσά της στην Κωνσταντινούπολη, συνεχίζει να εμπνέει δημιουργικά και ειρηνικά τη θρησκευτική και ευρύτερη πολιτισμική μας ζωή. Η κληρονομιά της είναι πάντοτε ζωντανή και τα επιτεύγματά της τεράστια. Ζητήματα τα οποία θα τεθούν επιτάπητος είναι εκοσμίκευση και Ορθόδοξη Εκκλησία, σύγχρονες θεολογίες της Ιεραποστολής, θρησκευτικός εθνικισμός και ταυτοτικές πολιτικές, η φιλοσοφική θεολογία ως ερμηνευτικό εργαλείο, γυναίκα και Ορθόδοξη Εκκλησία, θέματα οικουμενικής θεολογίας, η θεολογική εκπαίδευση στον 21ο αιώνα καθώς και άλλα, τα οποία αναμένεται να προσελκύσουν το ενδιαφέρον.
Αυτά λοιπόν, ωραία εικόνα να παρακολουθούμε και από τα Χάνια του Πηλίου, πόσο όμορφη πραγματικά η εικόνα. Και εμείς πάμε να αλλάξουμε θέμα, πάμε σε κάτι πολύ πολύ ευχάριστο και μια διάκριση για την Δημοτική Πινακοθήκη της Λάρισας, πανελλαδική μάλιστα διάκριση, και μέσω αυτού του αργυρού βραβείου έτσι αναδεικνύεται ότι η πόλη της Λάρισας μπορεί να βάλει πολλά πολλά λιθαράκια στον πολιτισμό. Μια ωραία πρωτοβουλία και μια εκδήλωση που διήρκησε τρεις μάλιστα ημέρες, τον Δεκέμβριο του 2021, και μάλιστα ήταν σημαντικό γιατί βραβεύτηκε ένας πίνακας που είχε να κάνει με την εξέγερση των κολύγων, αλλά μέσα από την ψηφιακή έτσι, πολιτική, μέσα από ένα ψηφιακό σύστημα που κατάφερε κανείς να δει πώς από ένα σποράκι μπορείς να φτάσεις ακόμη και στην εξέγερση των κολύγων. Πάμε να δούμε λοιπόν αυτή τη διάκριση, τι λέει και αντιπρόεδρος της Δημοτικής Πινακοθήκης, η κυρία Άννη Ψάρα. Το αργυρό βραβείο απονεμήθηκε στη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας Μουσείο Γάμα Γιώτα Κατσίγρα για την υλοποίηση του προγράμματος From Where I Stand, το οποίο πραγματοποιήθηκε συνεργασία με το Athens Digital Art Festival το Δεκέμβριο του 2021 υπό την αιγίδα και τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Πολιτισμού αλλά και Αθλητισμού. Με ιδιαίτερη χαρά υποδεχθήκαμε το αργυρό βραβείο για το πρόγραμμα From Where I Stand από τα βραβεία Event Awards. Είναι τιμή γιατί η Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας πλέον έχει μία πανελλαδική αναγνώριση για το έργο που παράγει. Το πρόγραμμα, το ψηφιακό αυτό πρόγραμμα υλοποιήθηκε με επιχορήγηση και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού. Υλοποιήθηκε στους χώρους της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας, στην Ιατρική Σχολή και στο Δημόσιο Χώρο, δηλαδή στην Πλατεία Ταχυδρομείου. Υπήρχε πολύ μεγάλη συμμετοχή κόσμου που επισκέφθηκαν τα ψηφιακά και τις διαδραστικές διαδρομές των έργων. Το From Where I Stand εγκαλιάστηκε από το κοινό της πόλης και όχι μόνο, αφού στη διάρκεια του τριημέρου 10-12 Δεκεμβρίου επισκέφθηκαν περισσότερο από 5.000 θεατές, οι οποίοι απόλαυσαν το πλούσιο πρόγραμμα. Ο κόσμος το παρακολούθησε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Περίπου υπολογίζεται 5.000 θεατές συμμετείχαν σε όλο αυτό το πρόγραμμα. Νομίζω ότι ήταν ένα πρόγραμμα που ανέδειξε την ψηφιακή τέχνη, συνέδεσε το Μουσείο Κατσίγρα με τη σύγχρονη τέχνη. Το εμβληματικό έργο Μαρίνος Αντίπας, Κιλελέρ 1910, από τις 6 και μετά για 3 μέρες προβαλόταν στην πρόσωψη του κτηρίου της Ιατρικής Σχολής, με την επεξεργασία του προγράμματος Mapping. Να σημειωθεί ότι συνολικά 114 έργα από όλο το φάσμα των ψηφιακών τεχνών με έφαστη διάδραση αλλά και την τεχνολογία αιχμής ταξίδεψαν στη Λάρισα, προσφέροντας την ευκαιρία στο κοινό για την ψηφιακή τέχνη αλλά και τις δυνατότητές της. Πολύ ωραία πλάνα και από τον Κώστα Νάτση, τον εικονολήπτη μας, που έδειξε το έργο αυτό το οποίο βραβεύτηκε. Μας τα εξήγησε λοιπόν και η κυρία Άννη Ψάρα πόσο ακριβώς έγινε αυτή η βράβευση. 5.000 πολίτες παρακολούθησαν λοιπόν αυτές τις διαδραστικές έτσι, εκδηλώσεις και βεβαίως μας έβαλαν και εμάς στον χάρτη του πολιτισμού ως Δημοτική Πινακοθήκη, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πανελλαδικά, επαναλαμβάνω, μια μεγάλη διάκριση για τη Δημοτική Πινακοθήκη. Πάμε και στα υπόλοιπα θέματα. Να παρακολουθούμε Ελάτη, Σπηλιά. Πολύ ωραίο καιρό, επαναλαμβάνω, μέχρι και το κλείσιμο τη ερχόμενη εβδομάδα. Κάποιε βροχέ, αλλά όχι κάτι του ιδιαίτερου, γιατί θερμοκρασιακά θα είμαστε σχετικά καλά, όπω λένε και οι μετεωρολόγοι. Πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα. Πάμε να δούμε βεβαίω και μια παρουσίαση βιβλίου που λέει «Ζήσε». Τελικά τι φοβόμαστε, να ζήσουμε ή να πεθάνουμε? Αυτό λέει ο πατέρας Λίβιος, ένας life coach που παρουσίασε το 10ο βιβλίο κατά σειρά στο Χατζηγιάννου Πνευματικό Κέντρο της Λάρισας. Με επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή κοινού, πραγματοποιήθηκε στο Χατζηγιάννου Πνευματικό Κέντρο της Λάρισας η παρουσίαση του βιβλίου του πατέρα Λίβιου με τίτλο «Ζήσε τελικά, φοβόμαστε να πεθάνουμε ή μήπως να ζήσουμε». Το βιβλίο που παρουσιάζουμε απόψε εδώ στην Λάρισα είναι το 10ο βιβλίο στη σειρά, το οποίο γράφω. Είναι από τις εκδόσεις Ψυχογιός και είναι ένα βιβλίο το οποίο διαπραγματεύεται στην πραγματικότητα αυτή την αρχαίγονη δίψα του ανθρώπου για να ζήσει με πληρότητα. Γιατί πολλές φορές συναντάμε, ας πούμε, ανθρώπους οι οποίοι μπροστά στην οδύνη που έχει η ζωή και στα αντικειμενικά βάσανά της, να επιλέγουν να κρυφτούν από την ζωή και όχι να τη ζήσουν. Δηλαδή την αντιλαμβάνονται σαν ένα βάρος που πρέπει κανείς να ξεφορτωθεί από πάνω του,
παρά ένα δώρο το οποίο πρέπει κανείς να ταξιδέψει και να ζήσει με όλη την ολότητά του. Οπότε ένα βιβλίο το οποίο προσανατολίζεται ακριβώς αυτό το πράγμα, δηλαδή στο δώρο της ζωής, της ύπαρξης και πώς κανείς δεν πρέπει να το αποφεύγει ή να κρύβεται από αυτό, αλλά να το ζει με όλη την δύναμη της ύπαρξής του. Εάν θέλεις να ζήσεις κάτι ακέραιο και αυθεντικό, στην πραγματικότητα πρέπει αυτό να το χάσεις. Δηλαδή πρέπει να χαθεί κάτι, πρέπει να είναι μια απώλεια, πρέπει κάτι να χαθεί για να μπορέσει να βρεθεί κάτι άλλο καινούριο. Πρέπει κάτι να πεθάνει για να μπορέσει να αναστηθεί, για να ξαναστήσω, να αναστήσω ξανά κάτι καινούριο. Δεν μπορώ να βρω τον εαυτό μου αν δεν χάσω τον παλιό εαυτό μου. Δεν μπορώ να βρω την καινούρια μου ύπαρξη ή την αληθινή ζωή αν δεν χάσω την ψεύτικη ζωή. Δεν μπορώ να βρω το αληθινό μου πρόσωπο εάν δεν βγάλω τις μάσκες και την ψευτιά την οποία φοράω καθημερινά. Στις σχέσεις μου, στην κοινωνία, στην εργασία, ακόμη και μέσα στο σπίτι μου. Είναι ένα νέο βιβλίο, το 10ο σειρά του πατέρα Λίβιου, που όπως επεσήμανε σε δηλώσεις του, πραγματεύεται την αρχαία γονιδίψα του ανθρώπου για πληρότητα. Αυτά λοιπόν, και πάμε με την Εδιψώ Εύβοια. Τι ωραία εικόνα, πραγματικά, και από την Εύβοια που μας δείχνει ο Μιχάλης Χειμωνίδης, live εικόνα αυτή την ώρα από ένα από τα παραλιακά μέτωπα της Εύβοιας που τόσο πολύ αγαπάμε. Και έγιναν και μεγάλες προσπάθειες φέτος για να μπορέσει να τονωθεί ο τουρισμός μετά τις πυρκαγιές έτσι που ξέσπασαν στην Εύβοια. Δεν έχει μείνει τίποτα από το πράσινο και γίνονται πάρα πολύ μεγάλες προσπάθειες έτσι ανάκαμψης της Εύβοιας που τόσο πολύ θέλουμε να ξαναδούμε αυτό το λατρεμένο πράσινο. Πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα, πάμε να δούμε και άλλα σημαντικά φυσικά ρεπορτάζ, ενώ ο Μιχάλης μας δείχνει ωραίες εικόνες από την όμορφη Θεσσαλία. Το νέο του ημερολόγιο παρουσίασε ο Σύλλογος Κοκοτιανή. Να δούμε λοιπόν το σχετικό ρεπορτάζ, γιατί η νέα χρονιά πάντοτε φέρνει και ωραία πράγματα. Ένα από τα πιο όμορφα και απομακρυσμένα χωριά του νομού Μαγνησίας είναι το χωριό Κοκοτή. Χτισμένο στις νότιες πλαγιές του όρους Όθρης, σε υψόμετρο 560 μέτρων. Διοικητικά ανήκει στο Δήμο Αλμυρού της περιφέρειας Θεσσαλίας. Απέχει 54 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα του νομού, τον Βόλο, από τον Αλμυρό 18 χιλιόμετρα και από τη Μονή Άνω Ξενιάς μόνο 5 χιλιόμετρα. Είναι στους πρόποδες του ιστορικού όρους Όθρης και αποτελεί καταφύγιο θυραμάτων με πυκνή βλάστηση και πλούσιο φυσικό περιβάλλον. Η υψηλότερη κορυφή είναι το Γερακοβούνι με υψόμετρο 1726 μέτρα, ανάμεσα σε άλλες κορυφές όπως Πίλιουρα και Γκιούζι. Οι κορυφές του όρους είναι Πετρόδισο που ευδοκιμεί το τσάι του βουνού. Στο χωριό οι κάτοικοι ασχολούνται κυρίως με την κτηνοτροφία και παραγωγή αρωματικών φυτών όπως τσαγιού και ρίγανη, που είναι γνωστά για την ποιότητα και την αξία τους. Τα τελευταία χρόνια το χωριό έχει αφαιθεί στη μοίρα του, έκλεισε το σχολείο και αργότερα για τα καφενεία. Όμως η αγάπη των κατοίκων για τον τόπο τους δίνει δύναμη να το φροντίζουν και να οραματίζονται ένα λεπιδοφόρο μέλλον. Ο Σύλλογος κυκλοφόρησε και το νέο του ημερολόγιο, με στόχο, όπως επισημαίνουν τα μέλη του και η πρόεδρος, κυρία Σοφία Γεωργοπούλου Σιάνου, τη διατήρηση της παράδοσης. Το χωριό Κοκοτή βρίσκεται στο βουνό Όθρης, είναι χτισμένο σε μια πλαγιά της Όθρης, ανήκει στον Δήμο Αλμυρού, είναι στην περιφέρεια Θεσσαλίας και στο νομό Μαγνησίας. Αρχίσαμε να κάνουμε κάποιες δραστηριότητες όσο μπορούσαμε βέβαια, σαν νέο σύλλογος, καθαριότητες, περιφράξεις, βρύσεις, ό,τι μπορούσαμε στο χωριό. Και μετά βγάζαμε και κάθε χρόνο και από ένα ημερολόγιο για να διατηρήσουμε την πολιτιστική κληρονομιά του χωριού και τα ήθη και τα έθιμα. Κάθε χρόνο το αφιερώναμε σε κάποιο έθιμο, μια σε τραγούδια, μια σε γεφύρια, ό,τι έχει το χωριό. Φέτος βγάλαμε το ημερολόγιο με τις εργασίες που κάνουν οι παλιοί, με τα αντικείμενα που είχαν, για να ζήσουν. Και αρχίσαμε με τον αργαλιό που έχουμε στο πρώτο φύλλο, που ήταν τα παλιά χρόνια δηλαδή, χρειαζόταν οπωσδήποτε σε μια οικογένεια, για να υφάνει, να κάνει τα στρωσίδια της, τα ρούχα των παιδιών, τα πάντα. Ήταν η ζωή στο χωριό με αυτά. Θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά όλους τους χορηγούς μας στον Αλμυρό, στο Βόλο και στην Καρδίτσα. Γιατί και εγώ είμαι από την Απηδιά Καρδίτσης, με χωριό των Αγράφων, και παντρεύτηκα στο χωριό Κοκοτή του σύζυγου, τον Αλέξανδρο Σιάνου, που είναι πρόεδρος του Συλλόγου Απανταχού Κοκοτιανών σήμερα. Βέβαια, να ευχαριστήσω πολύ τους εκπαιδευτικούς του 13ου Δημοτικού Σχολείου, που εργάζομαι 32 χρόνια, για τη βοήθειά τους. Ειδικά την κυρία Ευαγγελία Τσαλαβρέτα, που είναι και εκπαιδευτικός και συγγραφέας, για τη βοήθειά της. Την κυρία Κάτια Αστεράκη, για τη βοήθειά της πολύ. Και τέλος, να ευχαριστήσω εσάς, το κανάλι, τους καμεραμάν, τους δημοσιογράφους, τον κύριο Κοκκίνη, που μας θυμάται, που μας αναδεικνύεται για τα δουλειές που αυτά που κάνουμε, που προσπαθούμε να κάνουμε σαν σύλλογος, γιατί μας είχε χαλάσει και ο κορονοϊός 2 χρόνια 3 και δεν κάναμε και τίποτα. Δεν μπορούσαμε. Μερολόγιο βέβαια βγάζαμε. Και τέλος, να πω χρόνια πολλά σε όλους. Στο χωριό, στους Απανταχού Κουτιανών, στο χωριό μου, στην Απηδιά Καρδίτσης,
και σε όλο τον κόσμο καλή χρονιά με υγεία και ευτυχία και χαρά. Οι ευχαριστίες τους είναι παράλληλα θερμές και προς την εκπαιδευτικό και συγγραφέα Ευαγγελία Τσαλαβρέτα για την πολύτιμη βοήθειά της, όπως επισημαίνουν. Το ημερολόγιο έχει και εκπληκτικές εικόνες με στόχο να διατηρηθούν τα πατροπαράδοτα από το Σύλλογο Απανταχού Κοκορτιανών. Αυτά λοιπόν, μπράβο στο Σύλλογο και μπράβο γενικότερα σε όλους τους συλλόγους που πραγματικά μέσα από πολλές δυσκολίες, δεν είναι σύλλογοι που έχουν από πίσω τα υπέρογκα ποσά από χρηματοδοτήσεις. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μέσα από χορηγίες, από θελοντική εργασία, από τη μεγάλη τους αγάπη για τον τόπο τους κάνουν όλα αυτά. Και μπράβο λοιπόν στο Σύλλογο, έτσι που δεν τα βάζει κάτω, το βάζει κάτω και κάνει ωραίες, έτσι, παίρνει ωραίες πρωτοβουλίες όπως και το συγκεκριμένο ημερολόγιο. Τώρα, πάμε να κλείσουμε σιγά σιγά την πρωινή ατζέντα. Πάμε σε διαφημίσεις με κάτι ευχάριστο. Να του ζήσει η κούκλα του στο νέο μέλος της οικογένειας, του κυρίου Κοπάνα. Να δούμε λοιπόν το σχετικό ρεπορτάζ, γιατί έγινε μπαμπάς. Πανευτυχής γονής είναι πλέον ο αντιδήμαρχος Βόλου Αργύρης Κοπάνας και η σύζυγός του Παναγιώτα, αφού ήρθε στον κόσμο η κορούλα του, ένα πανέμορφο κοριτσάκι. Η Μπέμπα γεννήθηκε με φυσιολογικό τοκετό ανήμερα των φώτων στις 8 και 4 το απόγευμα και ζυγίζει περίπου 3 κιλά. Οι γονείς ευχαρίστησαν τον γυναικολόγο και με ευθύρια και προσωπικό του φίλο Ηλία Νικολόπουλο για τις εξαιρετικές ιατρικές του υπηρεσίες και τη φροντίδα του. Χθες ο Αργύρης και η Παναγιώτα μαζί με το κοριτσάκι τους επέστρεψαν από την κλινική στο σπίτι τους, όπου τους περίμεναν περιχαρείς οι γονείς τους, οι οποίοι ανυπομονούσαν να κρατήσουν στην αγκαλιά τους το εγγονάκι τους. Από την πρώτη στιγμή, ο Δήμαρχος Βόλου, Αχιλλέας Μπέος, ευχήθηκε στο ζευγάρι να είναι η Μπέμπα υγιής και καλότυχη, ενώ ευχές και δώρα δέχονται συνεχώς για τη μικρή κορούλα τους. Ο αντιδήμαρχος είπε ότι η Μπέμπα φέρνει μια τεράστια και υπέροχη αλλαγή στη ζωή του και ότι με απέραντη αγάπη εκείνος μαζί με τη σύζυγό του θα αφοσιωθούν στο κοριτσάκι του. Αυτά λοιπόν τα νέα, τα ευχάριστα. Πάντοτε εύχομαι τόσο ευχάριστες ειδήσεις για το ζεύγος και φυσικά για το νέο μέλος της οικογένειας. Εμείς πάμε σε διαφημίσεις, επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά να κλείσουμε και αυτή την πρωινή ατζέντα με την όμορφη εικόνα από τα Χάνια του Πηλίου. Με αυτά και με αυτά, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος. Με την όμορφη Σκιάθο σας αποχαιρετούμε. Να έχουμε ένα καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, να περάσουμε καλά, να ξεκουραστούμε, να γεμίσουμε μπαταρίες. Και τη Δευτέρα, πρώτο Θεός, να είμαστε εδώ όλοι μαζί για να δούμε και τα υπόλοιπα νέα της ημέρας με την ημέρα του τελευταίου αντίου του Τέους Βασιλιά Κωνσταντίνου. Από τον Μιχάλη Χειμωνίδη, τον Κώστα Νάτσι, την Έλληνα Κυριαζίδου και εμένα, ευχές για μια πολύ πολύ όμορφη μέρα. Καλημέρα, καλή δύναμη σε όλους.